δεν απασχολούν τη δικαστική αρχή. Το γεγονός όμως ότι απέφυγε τη σύλληψη, τώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν οι πρώτοι αστυνομικοί, mm-hmm. που προφανώς βρισκόμαστε σχεδόν ανοίγουν στο παραένα. Ανοίγουν και οι πόρτες του μαύρου τζιπ. Στο παραένα για να δούμε το πλάνο με τον. Να και οι αστυνομικοί που τον συνοδεύουν, με τον κύριο Παπά. Να τρίτο. Πάμε στον Δημήτρη Δαμιανό. Δημήτρη, αν μπόρεσες εσύ να ακούσεις καλύτερα από εμάς τι ακριβώς είπε ο κύριος Παπάς, γιατί εγώ το μόνο που κατάφερα να ακούσω είναι το ζήτω η Χρυσή Αυγή, είπε και άλλα. Ακριβώς μόλις μπήκε μέσα στο μαύρο, ζήτω η ελευθερία ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο φώναξε ο Χρήστος Παπάς. Η Χρυσή Αυγή δεν τελειώνει. Αυτά ήταν τα λόγια του Χρήστου Παπά. Μέσα μόλις βγήκε από το κτίριο 6, μπήκε μέσα στο μαύρο τζίπ, όπως είδατε και εσείς της ασφάλειας, και αναμένεται να μεταφερθεί, όπως σας είπε και η συνάδελφος. Στη Γαδά. Πάμε και στην Αντίν Χαρδαλιά. Συγγνώμη, Δημήτρη, για να μας περιγράψεις και να ακούσουμε και τον ήχο, Αντίν, από εκεί, των υποστηρικτών, με τα γνωστά συνθήματα. Το γνωστό σύνθημα που φωνάζουν. Βλέπετε και το τζίπ της αντιτρομοκρατικής που μεταφέρει τον Χρήστο Παπά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακριβώς προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Χειροκροτήματα και το γνωστό σύνθημα της υπέρ της Χρυσής Αυγής. Με αυτό επέλεξαν οι ίδιοι να στηρίξουν το Χρήστο Παπά, το φερόμενο τουλάχιστον σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα ως υπαρχηγό της Χρυσής Αυγής. Τώρα κάτι τραγουδούν, προσπαθώ να καταλάβω τι, γιατί βγαίνουν και κάποιοι, προφανώς κάποια άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής που ήταν μέσα στα δικαστήρια της